Κύριε Υπουργέ, η σημερινή απαράδεκτη εισβολή των ΜΑΤ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης πριν από λίγη μάλιστα ώρα, με παρέμβαση του εισαγγελέα και ύστερα από αίτημα του πρίτανη του Πανεπιστημίου, με αφορμή κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων στο χώρο της Πρετανίας, του Απιθήτα, με αίτημα το άνοιγμα των σχολών τους, ένα πράγμα δείχνει, κατά τη γνώμη μας. Μπορεί για τους φοιτητές τα πανεπιστήμια να τα κρατάτε κλειστά, για τα ΜΑΤ όμως τα έχετε ορθάνυχτα. Μπορεί να βιάζεστε να εφαρμόσετε το νόμο της καταστολής που πριν από λίγες μέρες ψηφίσατε, καθόλου όμως δεν βιάζεστε να ανοίξετε τα πανεπιστήμια που μένουν εδώ και πάνω από ένα χρόνο κλειστά. Μπορεί να ανάβετε το πράσινο φως από την άνοιξη στους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού, αλλά το εαρινό εξάμεινο των πανεπιστημίων το παραπέμπετε στην τηλεκπαίδευση. Γιατί, όπως πολύ καλά ξέρετε, κύριε Υπουργέ, από τον περσινό Μάρτη, με αφορμή την πανδημία, τα μόνα που έκλεισαν και δεν ξανάνοιξαν ποτέ από τότε, είναι τα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Εδώ και ένα χρόνο οι σχολές είναι κλειστές, δεν πραγματοποιούν διαζώσεις διδασκαλία, παρά μόνο τηλεκπαίδευση. Τι σημαίνει αυτό? Το γνωρίζουμε ή μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε όλοι. Τεράστια κενά σε όσα διδάσκονται οι φοιτητές μέσα από την τηλεκπαίδευση, δεν έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά από εργαστήρια, κλινικές, ασκήσεις για τους φοιτητές της ιατρικής και της νοσηλευτικής, δεν πραγματοποιούνται πρακτικές ασκήσεις ζωτικής σημασίας για την κατανόηση, για την αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης σε πολλά επιστημονικά αντικείμενα. Όλα αυτά σημαίνουν κλειστά πανεπιστήμια. Γιατί ακόμα και αυτή η πολυδιαφημισμένη, ξέρετε, τηλεκπαίδευση, εκτός του ότι αποκλείει αρκετούς φοιτητές που δεν έχουν ούτε σταθερή ούτε εύκολη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα, υπάρχουν και αυτοί και είναι αρκετοί δυστυχώς. Αυτή λοιπόν η τηλεκπαίδευση, κύριε Υπουργέ, δεν αποτελεί τελικά παρά ένα υποκατάστατο της εκπαίδευσης και μάλιστα σχετικά χαμηλής αξίας, αφού με αυτήν η εκπαιδευτική διαδικασία αποστεώνεται, αφυδατώνεται από τη ζωντάνια της με φυσική παρουσία ανταλλαγής απόψεων και της φυσικής διαζώσης μετάδοσης της γνώσης. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα όμως της τηλεκπαίδευσης, που είναι πια γνωστά σε όλους, η τηλεκπαίδευση με ευθύνη της κυβέρνησής σας τίνει να γίνει πλέον μια παγιωμένη κατάσταση και, όπως φαίνεται, προετοιμάζεται το έδαφος για να διατηρηθεί ακόμα και μετά το άνοιγμα, όποτε και αν γίνει αυτό των σχολών. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνησή σας για να ανοίξουν επιτέλους τα πανεπιστήμια, βεβαίως με εξασφαλισμένα όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, τις απαραίτητες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηρίων, το αναγκαίο διδακτικό και λοιπό προσωπικό. Τι θα κάνετε για να αναπληρωθούν άμεσα οι χαμένες πρακτικές ασκήσεις και κλινικές, με την ευθύνη βεβαίως των ιδρυμάτων, και τι θα κάνετε για να λυθούν άμεσα ζητήματα φοιτητικής μέρημνας, φοιτητικής στέγασης, με την ενοικίαση των κατάλληλων χώρων, με τη γενίκευση του επιδόματος στέγασης και όλων όσων χρειάζονται οι φοιτητές για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, για την ερώτησή σας. Ξεκινώ από το σχόλιο που κάνατε ότι ο στόχος της κυβερνήσεως είναι να διακοπεί η διαζώσεις εκπαίδευση. Προφανώς, ως αστεϊσμό το ακούω, δεν νοείται πανεπιστήμιο χωρίς διαζώσεις εκπαίδευση. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι αυτή την περίοδο περνούμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία η πανδημία έχει χτυπήσει πολύ άσχημα όλο τον κόσμο, όχι μόνο τη χώρα μας. Βρισκόμαστε σε μια φάση στην οποία μεγάλα τμήματα του πληθυσμού προχωρούν προς εμβολιασμό και έχει αρχίσει και φαίνεται ένα φως στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Είναι γεγονός ότι ένα χρόνο τώρα τα πανεπιστήμια είναι κλειστά, με ελάχιστα διαλύματα. Είναι επίσης γεγονός ότι το εαρινό εξάμεινο αποφασίστηκε, το οποίο ξεκινάει σήμερα, αποφασίστηκε να γίνει με τηλεεκπαίδευση. Θα δούμε τι θα γίνει ως προς την εξεταστική περίοδο, όταν θα έρθει, ποια είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα. Δυστυχώς, τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν μας επιτρέπουν να ανοίξουμε τα πανεπιστήμια διαζώσεις. Διαβάζω μέσα στην ερώτησή σας
αναφέρεται μεταξύ άλλων να προσληφθεί το αναγκαίο διδακτικό και λοιπό προσωπτικό που θα στηρίξει τις νέες ανάγκες για μικρό αριθμό φοιτητών. Κύριε συνάδελφε, ακούσατε προηγουμένως πιθανόν την ερώτηση του κυρίου Πολάκη, προς τον κύριο Πολάκη. Δεν ξέρω αν προσέξατε τις ημερομηνίες 2012, 13, 14, 15 για μία θέση στην ιατρική σχολή. Αυτές δεν είναι διαδικασίες που γίνονται από μια μέρα στην άλλη και υπόκεινται σε δικαστική κρίση. Επομένως, το να προσληφθεί το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό σε διάστημα 2, 3, 4 μηνών, 6 μηνών είναι αδιανόητο. Ως προς τα μέτρα σε σχέση με τις υπηρεσίες καθαριότητος, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτή τη στιγμή όλα τα ΕΗ έχουν πάρει την αναγκαία χρηματοδότηση για την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές, στις κτηριακές εγκαταστάσεις που λειτουργούν, ειδικά στις φοιτητικές εστίες. Υπάρχουν συνεργεία τα οποία καθαρίζουν και υπάρχουν και συγκεκριμένα σχέδια για να αντιμετωπιστεί έκτακτη ανάγκη. Επιπλέον, να σχολιάσω για το θέμα των ασκήσεων. Είναι γεγονός ότι οι ασκήσεις είναι κλινικές ασκήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτικές ασκήσεις. Από όλες αυτές τις ασκήσεις, μέχρι στιγμής, γίνονται μόνο οι κλινικές ασκήσεις από φοιτητές του έκτου έτους των ιατρικών σχολών. Πρόθεσή μας είναι, όποτε οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν και οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των άλλων στις άλλες περιπτώσεις, όπως επίσης και να δούμε τι μπορεί να γίνει με ειδικές περιπτώσεις, όπως παραδείγματι τους φοιτητές των ΤΕΦΑ, οι οποίοι αντικειμενικά δεν μπορείς να γίνει κάνεις με τηλεεκπαίδευση εκστάσεις στο στίβο, πώς να κάνεις με τηλεκπαίδευση. Ή με τους φοιτητές, παραδείγματι γεωλογικών σχολών, οι οποίες πρέπει να πάνε στο ορυχείο να κάνουν 2 εβδομάδες εκπαίδευση επιτόπου. Όλα αυτά τα εξετάζουμε, αλλά εξαρτώνται από τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, για το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση κρίνεται εκ του αποτελέσματος και όχι εκ των προθέσεών της. Για τρίτο λοιπόν εξάμηνο συνεχόμενο πανεπιστημιακό, τα πανεπιστήμια θα μείνουν κλειστά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής, της κυβερνητικής επιλογής. Τώρα, έχουμε ακούσει πάρα πολλά μέχρι τώρα εδώ, πάρα πολλά επιχειρήματα εννοώ, για το ότι δεν προσλαμβάνονται καθηγητές στα πανεπιστήμια. Ομολογώ ότι αυτό που είπατε σήμερα το ακούμε για πρώτη φορά, ότι υπάρχουν μια σειρά από γραφειοκρατικοί λόγοι γι' αυτό δεν προσλαμβάνονται συνήθως. Το συνηθέστερο επιχείρημα ήταν ότι δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρήματα. Βεβαίως αυτό δεν μπορείτε εύκολα να το πείτε τώρα, όταν δίνετε τόσα εκατομμύρια για να στείλετε την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, την ώρα που οι φοιτητές λοιπόν ενεργοποιούν τους συλλόγους τους και διεκδικούν το άνοιγμα των σχολών τους, και αυτό το χαρακτήρα έχει και σήμερα η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα παίρνουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες συμβολικές, δείχνοντας ότι αυτό το άνοιγμα των σχολών μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και με ασφάλεια. Τι κάνει η δική σας κυβέρνηση? Αντί να ανοίξετε τις σχολές, εσείς ανοίγετε αστυνομικά τμήματα μέσα σε αυτές. Δίνετε πάνω από 30 εκατομμύρια για να προσλάβετε ένα ειδικό σώμα ειδικών φρουρών και να ενταθεί η καταστολή μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Για ποιο λόγο άραγε? Μα για να προστατεύετε το μόνο τμήμα του Πανεπιστημίου που σε όλο αυτό το διάστημα, κύριε Υπουργέ, της πανδημίας, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έπαψε ούτε λεπτό να λειτουργεί κανονικά. Ποιο είναι αυτό το τμήμα? Είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των πανεπιστημίων. Τα ερευνητικά ινστιτούτα, τα εργαστήρια πιστοποίησης ποιότητας, τα ξενόγλωσσα τμήματα με δίδακτρα. Πανάκριβα, μάλιστα, τώρα ετοιμάζονται οι ιατρικές σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να λειτουργήσουν ξενόγλωσσα τμήματα με ετήσια δίδακτρα 14.000 ευρώ, παρακαλώ, και αξιοποιώντας τις υποδομές και το δυναμικό που κανονικά θα έπρεπε να παρέχονται για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού έργου. Σε μια επίδειξη, μάλιστα, μέγιστου κυβερνητικού θράσους, την ώρα που κρατάτε κλειστά τα πανεπιστήμια, δεν διστάζετε να νομοθετήσετε και ανώτατα χρονικά όρια στις σπουδές. Πότε? Όταν κρατάτε κλειστά τα πανεπιστήμια. Φυσικά, δεν μιλάμε για μέτρα για τις φοιτητικές εστίες, όπου η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική.
Και η τηλεκπαίδευση, όπως είπαμε, ούτε η τηλεκπαίδευση, ούτε τα αδίδακτα μαθήματα, τα οποία όλο και αφαιρούνται από τα προγράμματα σπουδών των σχολών, μπορούν να κρύψουν τη γύμνια, την έλλειψη του διδακτικού προσωπικού. Ξέρετε, γιατί μόνο στο 6ο έτος, κύριε Υπουργέ, οι φοιτητές της ιατρικής, στο 5ο έτος δεν κάνουν κλινικές ασκήσεις? Είναι δυνατόν οι αυριανοί γιατροί να μην εκπαιδεύονται με κλινικές ασκήσεις στα νοσοκομεία και αυτό να γίνεται με τηλεκπαίδευση? Τι είναι η ιατρική, τι είναι οι σπουδές, τηλεμάρκετινγκ? Σε κάθε περίπτωση, και κλείνοντας, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι τα πανεπιστήμια μπορούν, ασφαλώς και μπορούν, και μέσα σε αυτές τις συνθήκες να λειτουργήσουν, και μπορούσαν και μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια. Μάλιστα, είστε ενήμερος ασφαλώς, μια σειρά από πριτανικές αρχές σας έχουν καταθέσει και πολύ πρακτικές προτάσεις για την επανεκκίνηση των σχολών, διαζώσεις, για τη ζωντανή λειτουργία μιλάμε, προτάσεις όμως που η κυβέρνησή σας, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ίσως έχετε μια απάντηση γι' αυτό, αρνείστε να τις υλοποιήσετε. Τι σημαίνει ανοίγουν με ασφάλεια οι σχολές? Είναι πολύ απλά, είναι πολύ απλό, κύριε Υπουργέ. Μικρότερα τμήματα. Υπάρχουν δημόσιοι χώροι, υπάρχουν αρκετοί. Στο ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα σωρό τέτοιοι που μπορούν με μικρές σχετικά παρεμβάσεις να αξιοποιηθούν ως χώροι διδασκαλίας. Σημαίνει περισσότερες βάρδιες εργαστηρίων για να μπορούν να περνάνε όλοι οι φοιτητές χωρίς να συνοστίζονται. Σημαίνει προσλήψεις καθηγητών και επικουρικού προσωπικού. Μπορεί να γίνει αυτό και με fast track διαδικασίες για να σταματήσετε να κλαίγεστε και για εκείνο το brain drain, για τους επιστήμονές μας που δεν έχουν δουλειά και φεύγουν. Μα έχουν δουλειά, μπορούν να έχουν δουλειά στα πανεπιστήμια και βεβαίως και για τα δωρεάν τεστ που πρέπει να γίνονται στα πανεπιστήμια. Αυτά τα μέτρα σας καλούμε να πάρετε. Αυτά είναι απολύτως εφικτά και πρέπει να εξηγήσετε στον ελληνικό λαό και στους φοιτητές γιατί δεν τα παίρνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, ομολογώ ότι ακούω μια μαγική εικόνα. Δηλαδή, όλος ο υπόλοιπος κόσμος είναι σε κατάσταση πανικού. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος θέτει απαγορευτικά, θέτει lockdown, κλείνουν τα πανεπιστήμια, κλείνει η αγορά και ξαφνικά εμείς έχουμε βρει τη μαγική λύση για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία για να λειτουργήσουν θα απαιτηθεί μετακίνηση από περιφέρεια σε περιφέρεια, από νομό σε νομό. Είναι αυτό το οποίο η Επιτροπή των Ειδικών φοβάται πρωτίστως ότι μπορεί να προκαλέσει αναζωπήρωση της διασποράς της ασθένειας. Από εκεί και πέρα, ένα μικρό σχόλιο για τα ξενόγλωσσα τμήματα. Τα ξενόγλωσσα τμήματα δεν απευθύνονται σε Έλληνες ή Ευρωπαίους φοιτητές, απευθύνονται σε μη Έλληνες και Ευρωπαίους φοιτητές. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί είναι κακό να έχουν τα πανεπιστήμια μας εισόδημα από τέτοιες δράσεις προς ξένους φοιτητές. Ως προς το πανεπιστημιακό προσωπικό που ρωτήσατε, που σχολιάσατε. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι θέλουμε υψηλό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Λέτε βάλτε μέσα κόσμο για να διδάξει. Αν βάλουμε μέσα κόσμο έτσι όπως το λέτε θα πέσει το επίπεδο. Λέτε δεν έχουμε δώσει θέσεις. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν δοθεί το 2019 500, πάλι το 2019 200 και το 2020 39 άλλες 350 θέσεις. Σύνολο 1050 θέσεις, συν 280 θέσεις έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό και 284 θέσεις που βασίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 407 του 1980. Ξέρετε ότι ελάχιστες από τις 350 θέσεις που δόθηκαν 39 του, είναι αμφίβολο αν έχει προχωρήσει η διαδικασία σε κάποιες από αυτές. Για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο εκτός πραγματικότητος είναι να λες ότι μπορώ να τρέξω μια γρήγορη διαδικασία. Το μόνο το οποίο αυτή τη στιγμή επιτρέπεται είναι η μετακίνηση φοιτητών που έχουν λήξει οι μισθώσεις για να μπορούν να πάνε στα σπίτια τους να τα ξενικιάσουν. Ως προς αυτό που αναφέρετε για την ιατρική σχολή πρέπει να σας ομολογήσω ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα. Αναρωτήθηκα και εγώ για ποιο λόγο ήταν μόνο για το 6ο έτος. Η απάντηση ήταν ότι μέχρι τώρα ο προγραμματισμός δεν προέβλεπε ότι θα γινόταν τηλεεκπαίδευση στο επόμενο χρονικό διάστημα, στο επόμενο έρνιο εξάμηνο, οπότε ήταν μόνο για τους τελειοφύτους της ιατρικής σχολής. Όλα αυτά θα εξεταστούν στο επόμενο χρονικό διάστημα
από την Επιτροπή των Ειδικών και βάσει των εισηγήσεών της θα δούμε και εμείς πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αποφάσεις για να μπορέσει να αποκατασταθεί η λειτουργία. Κάτι τελευταίο προσωπικό, κύριε συνάδελφε. Επειδή έκανα μαθήματα με τηλεεκπαίδευση, το αιρινό εξάμηνο του 2019, συγγνώμη, του 2020, πιστέψτε με, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις. Μην είναι σαν να μιλάς σε ένα τοίχο, σε μια οθόνη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Το κάνουμε εξ ανάγκης. Ούτε οι καθηγητές το θέλουν, χάνεις τη ζωντάνια του μαθήματος, χάνεις τα πάντα. Είναι προφανές ότι γίνεται εξ ανάγκης. Ας αντιληφθούμε ότι η παρούσα κατάσταση είναι κάτι αντίστοιχο με συνθήκες παγκόσμιου πολέμου. Σας ευχαριστώ πολύ.